Ο πολύπαθος και πολυσυζητημένος αξονικός του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με τη σημερινή υπογραφή αντικαθίσταται. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα εγκατασταθεί ένας νέος υπερσύγχρονος αξονικός, τομογράφος 128 τομών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο το Υπουργείο Υγείας, τον Υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Μάριο Θεμιστοκλέους, τον Υφυπουργό, που ήταν καθοριστική υπογραφή του, την 5η Υγειονομική Περιφέρεια και τον κύριο Σερέτη για τη συμβολή του, το Διευθυντή του Ακτινολογικού και όλους τους γιατρούς, γιατί πέρα από το φόρτο της καθημερινότητας μπόρεσαν και συμμετείχαν σε όλη αυτή την περίοδο για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, τις διοικητικές μας, οικονομικές μας, τεχνικές μας υπηρεσίες, όλους τους εργαζόμενους που συνέβαλαν ώστε να φτάσουμε σήμερα σε αυτό το σημείο. Αυτή η διαδικασία αγοράς ενός αξονικού τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο κρατάει πολλά χρόνια και είμαστε στην ευχάριστη θέση να γίνεται σήμερα υπό αυτή τη διοίκηση, υπό αυτή την υγειονομική περιφέρεια. Και εμείς εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο έχουμε ένα μότο ότι το Γενικό Νοσοκομείο αλλάζει. Με αυτόν τον αξονικό τομογράφο, όχι απλά αλλάζει ένας αξονικός τομογράφος, αλλάζουμε, και γι' αυτό και η παρουσία του κυρίου Σερέτη σήμερα εδώ ανάμεσά μας, αλλάζουμε το χάρτη υγείας της Θεσσαλίας. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται πλέον στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με το επιστημονικό προσωπικό του ακτινολογικού θα είναι τέτοιες που ο χάρτης υγείας της Θεσσαλίας αλλάζει και είναι υπέρ των ασθενών και υπέρ των Λαρισαίων και όλων των Θεσσαλών που θα χρειαστούν τις υπηρεσίες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Όταν λέτε στο επόμενο διάστημα... Να πω κάτι.